Επανερχόμαστε στο Περιφερειακό Συμβούλιο με σχετική ερώτηση για το ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών, γιατί καταγγελίες που εξακολουθούμε να λαμβάνουμε για το σχετικό ζήτημα από ενώσεις γονέων και φορείς των περιοχών είναι πολλές. Ενδεικτικά αναφέρουμε στην ερώτησή μας τις περιπτώσεις του Δημοτικού Σχολείου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στη Νέα Ιωνία και του ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Λυκείου Κηφισιάς. Έχουμε φτάσει στις αρχές του Νοέμβρη του σχολικού έτους και ακόμα δεν έχει επιτευχθεί η πλήρης εξασφάλιση στο 100% της μεταφοράς των μαθητών για όλα τα σχετικά δρομολόγια. Μάλιστα, η θεματολογία των συναδριάσεων της Περιφερειακής Επιτροπής, όπου ακόμα συζητάμε για άγωνα δρομολόγια, για προκήρυξη απευθείας διαπραγματεύσεων που ακόμα εκκρεμούν, για επιβολή ποινικών ρητρών που πρέπει να επιβληθούν σε εργολάβους και άλλα, επιβεβαιώνουν το πρόβλημα. Ταυτόχρονα όμως όλα αυτά επιβεβαιώνουν με τον πιο αποκαλυπτικό τρόπο ότι ο ακολουθούμενος δρόμος, η ακολουθούμενη πολιτική της ιδιωτικοποίησης και της εμπορευματοποίησης και αυτής της λαϊκής ανάγκης είναι αδιέξοδος. Μετά εισμα εργολάβων, το σχετικό έργο δεν υλοποιείται ούτε πλήρως ούτε προσικόντως, όπως δηλαδή θα έπρεπε για να ικανοποιηθεί αυτή η αυτονόητη ανάγκη μεταφοράς των παιδιών στα σχολεία τους. Λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη ότι πρόκειται στη συντριπτική πλειοψηφία για παιδιά με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες. Οι προτάσεις της Επιτροπής Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας αναφορικά με την αναμόρφωση της νομοθεσίας για τη μεταφορά μαθητών κινούνται στην ίδια αδιέξοδη λογική. Επιτάχυνση της δεύτερης διαγνωστικής διαδικασίας σε περίπτωση άγωνων δρομολογίων κατά παρέκκληση του νόμου. Ολοκλήρωση της διαγνωστικής διαδικασίας σε περίπτωση μίας μόνο προσφοράς από εργολάβο με ανάθεση κατά παρέκκληση και πάλι του θεσμικού πλαισίου. Δημιουργία ολοκληρωμένου συνεργατικού πληροφοριακού συστήματος. Ενσωμάτωση της τιμής καυσίμου στο μαθηματικό τύπο για να μην αποθαρρύνονται οι εργολάβοι στην κατάθεση προσφορών. Αύξηση του ποσού επιχορήγησης περιφερειών για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. Δηλαδή προτάσεις που για άλλη μια φορά πιστοποιούν ότι οι περιφέρειες είναι διεκπεραιωτές των διαφόρων εργολαβικών συμφερόντων. Αντίστοιχα, η νέα διάταξη του πρόσφατου νόμου 5143 του 2024 στο άρθρο 24, με την οποία παρατείνεται τη δυνατότητα μίσθωσης οχημάτων από ιδιωτική εταιρεία που θα οδηγούν οδηγοί με προσλήψη ορισμένου χρόνου για το σύνολο των άγωνων δρομολογίων, αποτελεί αποδεικτική ομολογία του αδιεξόδου. Είναι άλλωστε αποκαλυπτική η πείρα της περασμένης χρονιάς, όπου το σχετικό μέτρο δεν προχώρησε, γιατί πολύ απλά δεν βρέθηκαν οδηγοί. Από κάθε πτυχή λοιπόν του ζητήματος για τη μεταφορά των μαθητών, επιβεβαιώνεται η ανάγκη, όχι για την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου στην ίδια κατεύθυνση διευθέτησης των εργολαβικών αναθέσεων, αλλά η ανάγκη για τη δημιουργία και οργάνωση με ευθύνη του κράτους, φορέα μεταφοράς μαθητών, με σύγχρονο στόλο λεωφορείων και με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, οδηγών και συνοδών, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, κατάλληλα εκπαιδευμένων, ιδιαίτερα μάλιστα για τη συνοδεία των παιδιών με ειδικές ανάγκες, ώστε έγκαιρα και ολοκληρωμένα να προγραμματίζονται και να πραγματοποιούνται όλα τα αναγκαία δρομολόγια για τη μεταφορά των μαθητών με κριτήριο τις ανάγκες των παιδιών και όχι τους ασφικτικούς χιλιομετρικούς περιορισμούς. Η ίδια υποδομή να χρησιμοποιείται και για τις σχολικές εκδρομές που ως γνωστόν αναγκάζουν τους γονείς να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Εμείς σας ρωτάμε τι μέτρα θα πάρετε ώστε εδώ και τώρα να εξασφαλιστεί η μεταφορά όλων των μαθητών στα σχολιά τους. Σας καλούμε να τοποθετηθείτε σε αυτό το όριμο και αναγκαίο αίτημα που ανέφερα στο τέλος της ερώτησής μου.